να κινούμε τα αυτοκίνητα, ούτε με βενζίνη μπορούμε να μετακινούμε τα αυτοκίνητα. Κάτι πρέπει να βρούμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δημήτρης Τσέκερης, ενεργειακός μηχανολόγος μηχανικός. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ σήμερα. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Το ζήτημα με την τιμή των καυσίμων δεν είναι καινούργιο. Πετρελαϊκές κρίσεις έχουμε από τότε που το πετρέλαιο είναι η βασική πηγή για να κινείται η οικονομία. Αλλά τώρα υπάρχει μια παρατεταμένη περίοδος υψηλών τιμών και κρίσης, είτε πέφτοντας είτε ανεβαίνοντας. Δηλαδή όλο γίνεται με μια κρίση. Πράγματι, νομίζω είμαστε εντός ενός πλαισίου πολλαπλών κρίσεων ούτως ή άλλως. Δηλαδή, υπάρχουν από τα κλιματικά ζητήματα, τα ενεργειακά ζητήματα, κοινωνικές κρίσεις, οικονομικές κρίσεις, αλλεπάλληλες κρίσεις, οι οποίες συμβαίνουν η μία μέσα στην άλλη. Πράγματι, το ζήτημα της τιμής των καυσίμων αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό γιατί όταν η τιμή είναι τόσο υψηλή και παραμένει για τόσο μεγάλο διάστημα υψηλή, με τον πληθωρισμό να παραμένει σε τόσο υψηλά επίπεδα, σημαίνει ότι υπάρχει αδυναμία. Αδυναμία από τους καταναλωτές, από τους πολίτες να προμηθευτούν ή να προμηθευτούν π.χ. τη βενζίνη τους για να μπορέσουν να μετακινηθούν να πάνε στη δουλειά τους, να μετακινήσουν την οικογένειά τους κτλ. Φυσικά όλα αυτά τα συζητάμε στο μετέχνιο μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει συνολικά με την ενεργειακή μετάβαση και το να φύγουμε μακριά συνολικά από τα ορυκτά καύσιμα. Γιατί αυτή τη στιγμή, συνολικά, να το δούμε τα ορυκτά καύσιμα, τείνουν να γίνονται όλο και ακριβότερα. Ενώ γίνεται όλο και φθηνότερη η διαδικασία της παραγωγής ενέργειας, συνολικά του εξηλεκτρισμού μέσω καθαρών πηγών ενέργειας. Το ερώτημα είναι, αυτό είναι κάτι που θα μας συντροφεύει για πολύ καιρό ακόμα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, αν το δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο ακόμα, υπάρχει η Συμφωνία του Παρισιού. Η Συμφωνία του Παρισιού λέει συγκεκριμένα ότι πρέπει όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου να προσπαθήσουν, να δεσμευτούν μάλλον, για τη διατήρηση του 1,5 βαθμού Κελσίου όσον αφορά τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής. Το έχουμε χάσει αυτό το στοίχημα? Δεν το έχουμε χάσει ακόμα, αλλά προϋποθέτει πολύ γρήγορη δράση. Δυστυχώς δεν έχουμε γίνει ως αποτέλεσμα, ως πράξη. Δηλαδή, ως αποτέλεσμα μπορεί να έχουμε καιρό ακόμα για να το πετύχουμε, αλλά κανείς δεν κάνει ότι στην ουσία συμφωνήθηκε στο Παρίσι. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο και εδώ είναι και η ευθύνη όλων των κρατών. Τώρα, μάλιστα, τον Νοέμβριο έχουμε και την επερχόμενη COP, στην οποία θα πρέπει να συζητηθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Ήδη μπαίνουν ζητήματα εκεί πέρα. Ανακοίνωσε πρόσφατα, βγήκε και το report του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας, που λέει ότι μέχρι το 2027 επί της ουσίας θα έχουμε πιάσει την κορυφή στη χρήση και στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Άρα, εδώ πέρα, η χώρα μας, επειδή είναι και εισαγωγός χώρα σε αυτή τη διαδικασία, έχει κάθε συμφέρον αυτή τη στιγμή να διερευνήσει και γρήγορα να προχωρήσει σε όλο εκείνο το πλέγμα των δράσεων των αλλαγών, προκειμένου να πάμε σε αυτό που ονομάζεται ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον για την επόμενη μέρα. Αυτό υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι να το κάνει κανείς. Όμως αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα είναι ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να είναι και κοινωνικά δίκαιη. Άρα δεν θα πρέπει να μένει κανένας πίσω. Άρα θα πρέπει να μειώνει τις ανισότητες καθώς πηγαίνουμε εκεί πέρα. Δεν μπορούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε μια κλιματική βαρβαρότητα για τους πολλούς και μια, ας το πούμε έτσι, μια κλιματική ουτοπία για λίγους που τυχαίνουν να έχουν την οικονομική δυνατότητα. Άρα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Πρακτικά ως χώρα, αλλά τώρα υπάρχουν και τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης τα οποία μπαίνουν και ο ρόλος των πόλεων είναι πάρα πολύ σημαντικός όσον αφορά τα ζητήματα της μετάβασης. Καταρχάς, οι Δήμοι έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν σε αυτή τη διαδικασία. Για παράδειγμα, να πούμε για τα ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας στους ίδιους τους Δήμους. Να διορίσουν ενεργειακούς υπευθύνους στα κτίρια τους. Μπορούν να διερευνήσουν τα μεταφορικά ζητήματα. Ήταν μια απέτηση της κεντρικής κυβέρνησης με ένα νομοσχέδιο φρέσκο κιόλας, που θεωρητικά θα υπήρχαν και πρόστιμα, πέναλτις στους Δήμους. Φαίνεται ότι όλο αυτό το συζητήσαμε πολύ στην αρχή. Δεν λειτουργήσε. Μετά δεν το συνεχίσαμε να το ακολουθούμε. Σωστά, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα. Υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά το να δίνεις, ας το πούμε έτσι, αρμοδιότητες ή στόχους, χωρίς από την άλλη μεριά να δίνουν απαραίτητοι πόροι. Και όταν λέω πόρους, εννοώ και ανθρώπινους πόρους. Αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, στους Δήμους, στις περιφέρειες υπάρχει πρόβλημα. Και στις τεχνικές υπηρεσίες υπάρχει πρόβλημα συνολικά.
Και βεβαίως υπάρχει και έλλειψη, θα το πω, οράματος αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το τι μπορεί να κάνουν οι Δήμοι αυτή τη στιγμή σε τοπικό επίπεδο. Ναι. Για τους ευάλωτους, για παράδειγμα, πώς μπορούν οι ευάλωτοι να έχουν πρόσβαση σε φθηνό ρεύμα. Να πούμε ένα παράδειγμα. Είναι θέμα που μπορεί να το λύσει η τοπική αυτοδιοίκηση αυτό. Με ιδιωτικές εταιρείες μπορεί να το λύσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι. Να σου πω το πράγμα, γιατί συμμετέχω σε μια ενεργειακή κοινότητα. Έτσι, να το δούμε με ένα πραγματικό παράδειγμα. Τι κάνει κάποιος όταν θέλει να παράξει, τι μπορεί να κάνει ο Δήμος. Να δημιουργήσει μαζί με τις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης μια ενεργειακή κοινότητα, να αξιοποιήσει τις οροφές των κτηρίων, των πάρκινγκ κτλ., να παράγει την ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά, για παράδειγμα, και μέσα από τον νόμο των ενεργειακών κοινοτήτων υπάρχει μια σοβαρή πρόβλεψη. Τι λέει η πρόβλεψη? Ότι ειδικά για τους ευάλωτους μπορεί να διατίθεται το ρεύμα δωρεάν. Άρα, εδώ πέρα μιλάμε για κοινωνική ενεργειακή πολιτική από την πλευρά του Δήμου, με αξιοποίηση καθαρών πηγών ενέργειας, η οποία μετά ταυτόχρονα μπορεί να ενεργοποιήσει μια σειρά διαδικασιών. Ναι. Δημιουργείς δηλαδή τις βάσεις για την επόμενη. Ο θεσμός της ενεργειακής κοινότητας κρατάει εδώ και αρκετά χρόνια πλέον. Από το 2018. Από το 2018. Δεν έχει όμως προχωρήσει, δεν έχει εφαρμοστεί, δεν έχουν δοθεί τα κίνητρα και δεν έχει γίνει και κατάλληλη ενημέρωση για να προχωρήσει. Γιατί φαντάζομαι ότι. Εντάξει, μπορεί ο Δήμος της Αθήνας να είναι ένας Δήμος που θα έχει την ενημέρωση καλύτερη, αλλά στην περιφέρεια φαντάζομαι ότι θα είναι πιο δύσκολο να ξέρουν τι σημαίνει αυτό και πώς θα πρέπει να λειτουργήσει. Εγώ είχα γυρίσει και το 19 σχεδόν όλη την Ελλάδα για το ζήτημα των ενεργειακών κοινοτήτων. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν πάνω από 1.500 ενεργειακές κοινότητες στη χώρα. Εγώ συμμετέχω σε μία από αυτή, η οποία θεωρείται και πολύ καινοτόμο. Είμαστε πάνω από 140 άτομα μέλη που συμμετέχουμε εκεί πέρα. Και να το πω με ένα παράδειγμα, αυτή τη στιγμή. Το φωτοβολταϊκό παράγει, εμένα μου συμψηφίζει την ενέργεια στο σπίτι και μηδενίζει το λογαριασμό μου με τον φθηνότερο δυνατό τρόπο. Και αυτή η διαδικασία θα κρατήσει και 20 χρόνια. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που για να το κάνει κάποιος χρειάζεται κεφάλαιο για να εγκαταστήσει τα συστήματα. Εκεί ακριβώς μπαίνει και ο ρόλος του Δήμου, ο ρόλος του κράτους, των περιφερειών, συνολικά. Δηλαδή να λειτουργήσουν είτε ενεργά μέσω της συμμετοχής, είτε υποστηρικτικά, είτε στο επίπεδο της διοικητικής υποστήριξης, είτε στο κομμάτι της έβρεσης κατάλληλης χρηματοδότησης, είτε ακόμα το να δώσουν, για παράδειγμα, τους κατάλληλους πόρους. Ένα χώρο ή οτιδήποτε θα μπορούν να βρίσκουν, να συνευρίσκονται οι άνθρωποι, να συζητάνε και να αναλύουν και να προχωρήσουν το έργο τους. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, πράγματι. Όμως, το δικό μας παράδειγμα νομίζω δείχνει ότι και όσα αντιμετωπίσαμε, π.χ. τα ζητήματα του δικτύου, ότι δεν έχεις πάντα διαθεσιμότητα κτλ. Πράγματι ισχύει. Οι εταιρείες το αποδέχονται αυτό. Είναι εύκολη η συνεργασία με τις εταιρείες. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ζήτημα εδώ πέρα να το αποδεχτούν ή όχι οι εταιρείες. Είναι υποχρεωμένες εκ του νόμου. Να το πω έτσι, η συζήτηση είναι με τον διαχειριστή ενέργειας, το ΔΔΕ, όπου αιτήσε τη συγκεκριμένη διαδικασία και ο πάροχος, όποιος και αν είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα δεν συζητάμε για το αν θέλουν ή δεν θέλουν να το κάνουν οι εταιρείες, είναι υποχρεωμένες να το κάνουν. Όλο αυτό το σχέδιο για να εξοικονομήσουμε ενέργεια σε επίπεδο περιφερειών, δήμων, τοπικής αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να γίνεται κομμάτι-κομμάτι ή πρέπει να κάνουμε ένα κεντρικό σχεδιασμό και μετά αυτό να γίνεται σε μικρότερα κομμάτια ανάλογα με τις ανάγκες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Προφανώς δεν μπορεί να είναι ζήτημα το οποίο είναι αποκομμένο από τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Εδώ μιλάμε για αναπτυξιακά σχέδια σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τα οποία εξειδικεύονται ανά τομέα ή υπάρχουν διατομεακές δράσεις, για παράδειγμα το κλίμα, η ενέργεια, μετά από κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, στις πόλεις πάρκα τσέπης, μεγαλύτερα πάρκα, αποκατάσταση εν ολίγης χλωρίδας, πανίδας, εκεί που μπορείς να το κάνεις, υπάρχουν τα ζητήματα των ρεμάτων. Άρα αυτό εντάσσεται σε μια γενικότερη διαδικασία αναθεώρησης του τρόπου με τον οποίο λειτουργούμε σε επίπεδο δήμων και περιφερειών. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ζήτηση για τις ενεργειακές κοινότητες μέσα από την ηλιακή στρατηγική που μιλάει για μία ενεργειακή κοινότητα σε κάθε ευρωπαϊκή πόλη άνω των 10.000 κατοίκων μέσα στα επόμενα χρόνια με απόφαση της Κομισιόν. Είστε υποψήφιος δημοτικός συμβούλος με την παράταξη Αλλάζουμε Δάφνη και Ημιτό. Είναι δύο εντελώς διαφορετικές περιοχές με διαφορετικές ανάγκες. Αλλά μια και το πήγαμε στην ενέργεια και στο περιβάλλον, τι γίνεται με τον Ημιτό?
Ναι, σε ποιο θέμα εννοείται. Επειδή έχω πάντα την αίσθηση ότι. Το μεγάλο θέμα είναι η πυρκάγια. Ξεχνάμε πάντα τον. Μάλλον θυμόμαστε πάντα τον Ιμητό όταν πιάνει καμιά φωτιά. Φέτος ήταν ένα καλό καλοκαίρι για τον Ιμητό, δεν συζητήσαμε τίποτα. Ο Δήμος, πράγματι, έχει υπάρξει μια συνένωση, ενεοποίηση, το πούμε έτσι, των δύο Δήμων. Ήταν ξεχωριστή προηγουμένως. Υπάρχουν πολλά ζητήματα στην πόλη. Υπάρχει προφανώς το νούμερο ένα ζήτημα, είναι το ζήτημα του τι θα γίνει με την Πυρκάγια και αυτό το. Σχέδιο το οποίο και προσωπικά αλλά και συλλογικά είμαστε τελείως απέναντι στο ζήτημα της Υπουργιούπολης, όπως το λέμε. Δηλαδή να φτιαχτεί, να έρθουν 9 Υπουργεία Διοικητικές Υπηρεσίες. Ναι, θα αλλάξει το χαρακτήρα της πόλης και. Θα τον μεταβάλει επί ταχύρω. Mm. Θα υπερφορτώσει το συγκοινωνιακό κομμάτι. Δεν είναι δυνατόν μετά, αντί να συζητάμε για το πώς θα πάμε στην εφορία, να συζητάμε πώς θα φτιάξουμε πάρκινγκ για 30.000. Απ' την άλλη, όμως, θα σας πει κάποιος ότι πρέπει να φύγει όλο αυτό το πράγμα μέσα από το κέντρο που μπλοκάρει το κέντρο της Αθήνας και κάπου πρέπει να πάει. Και εκεί είναι ένας χώρος που είναι μεγάλος που μπορεί να τον εκμεταλλευτούμε. Εγώ αναπτύσσω κάθε συζήτηση επ' αυτού, όμως σίγουρα θα πρέπει να γίνει δομημένα. Δηλαδή. Το ότι φεύγουν επίσης από το κέντρο, τι σημαίνει για το κέντρο της Αθήνας, αν δηλαδή παραδίδεται απλά σε μια τουριστική δραστηριότητα και τίποτα άλλο, αν συζητάμε συνολικά για το μοντέλο της Αθήνας, της Αττικής, των όμορων δήμων και αν στην τελική θέλουμε να αξιοποιήσουμε τους χώρους που έχουμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής την επόμενη μέρα και για τις γενιές που είναι τώρα, αλλά κυρίως για τις επόμενες. Τα πράγματα λόγω της κλιματικής κρίσης θα γίνονται δυστυχώς όλο και πιο δύσκολα. Θα πρέπει εδώ πέρα οι δημοτικές αρχές να κάνουν αυτό που πρέπει και δεσμεύονται όχι μόνο απέναντι στο κράτος, κυρίως απέναντι στους πολίτες. Mm-hmm. Δηλαδή να προστατεύσουν τους πολίτες μέσα από δράσεις και έργα. Εμείς έχουμε βγάλει αναλυτικό πρόγραμμα με κοστολόγηση 1-1 όλα τα μέτρα, μέχρι και για το κομμάτι των ΑΠΕ, από πού θα βρεθεί χρηματοδότηση κτλ. Και φυσικά για το ζήτημα της Πυρκάγια έχουμε αναλυτικές θέσεις, μιλάμε για τη διαβούλευση κτλ. Και την αύξηση του πρασίνου είμαστε σε πάρα πολύ χαμηλή θέση. 2,5 τετραγωνικά μόλις πρασίνου ανακάτοικο στη Δάφνη είναι ένα πάρα πολύ κακό στη Δάφνη και τον Ιμητό. Είναι ένα πάρα πολύ κακό νούμερο για να προχωρήσει κανείς την επόμενη μέρα. Δημήτρη Τσέκερης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αλλάζουμε Δάφνη και Ιμητό, ενεργειακός μηχανολόγος μηχανικός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Και. Στρέφουμε το βλέμμα σε.